Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το Υπουργείο Εργασίας σε μια συμβολική ημέρα έναρξης μιας πρωτοβουλίας για την οποία είχαμε δεσμευθεί εδώ και πολύ καιρό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η αρχή του τέλους ταλαιπωρίας εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων και μια πολύ καλή πρακτική απόδειξη του πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Εξάλλου στον τομέα αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης έχει δώσει ήδη απτά δείγματα γραφής. Ο μυθικός Άντλας, κύριε Υπουργέ, κρατούσε στους ώμους του τον ουρανό. Και ο Άντλας, τον οποίο σήμερα υποδεχόμαστε, καλείται να σηκώσει το βάρος του ορίζοντα ανάμεσα στην εργασία και στην αφυπηρέτηση. Να εκδίδει δηλαδή στην πλήρη του ανάπτυξη ψηφιακά και αμέσως τη συντάξη των εργαζόμενων. Και να άρει έτσι την πολύχρονη ταλαιπωρία και την αναμονή δεκάδων χιλιάδων απόμαχων της δουλειάς. Ήταν μια προσωπική μου δέσμευση από το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία αρχίζει να γίνεται πράξη μέσα σε μόλις 10 μήνες. Θέλω να τονίσω ότι αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι μια αρχή. Είναι η αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού που απλώνεται στον χρόνο. Απεγκλωβίζουμε σταδιακά πολλές κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται για μήνες, συχνά για χρόνια. Προφανώς το γνωρίζετε καλά, το γνωρίζουν και οι συνταξιούχοι οι οποίοι μας ακούν. Το πρόβλημα με τις συντάξεις είναι μεγάλο, είναι διαχρονικό. Έπρεπε όμως από κάπου να ξεκινήσουμε. Και αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Και από σήμερα, μία στις τρεις νέες συντάξεις θα εκδίδεται αμέσως και ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα ξεκινά με τις αιτήσεις για συντάξεις γύρατος των αγροτών και της μεταβίβασης λόγω θανάτου. Εντός του έτους θα επεκταθεί και στις συντάξεις αναπηρίας και γύρατος υγειονομικών. Στα μέσα του 2021, ψηφιακά, θα διεκπαιρώνονται και οι συντάξεις μισθωτών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως παραδείγματος χάρη των μηχανικών. Και μέχρι το τέλος προγράμματος θα έχουν ενσωματωθεί και οι υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών, νομικών, δημοσιογράφων, πάντα ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Το σύστημα Atlas, για το οποίο θα σας μιλήσει πιο αναλυτικά στη συνέχεια και ο Υπουργός και ο κύριος Χάλαρης, καταργεί ουσιαστικά τις ουρές για την κατάθεση των 9 δικαιολογητικών που χρειάζονται σήμερα. Όλες οι υπηρεσίες θα διασυνδέονται μεταξύ τους και θα συγκεντρώνονται εσωτερικά. Με άλλα λόγια, το σύστημα παίρνει στους δικούς του όμως το βάρος της γραφειοκρατίας που μέχρι σήμερα λύγιζε τις πλάτες των πολιτών. Και όλα τα στάδια της διαδικασίας θα γίνονται στο εξής αυτόματα. Υποβολή της αίτησης, συγκέντρωση εγγράφων, επεξεργασία φακέλου και η κοινοποίηση της τελικής απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής από την αίτηση μέχρι και την τελική απόφαση σχεδόν θα εκμηδενίζεται. Από 1,5 με 2 χρόνια θα διαρκεί λίγες ώρες. Και η απόφαση αυτή θα κοινοποιείται ταυτόχρονα με την έκδοσή της, χωρίς να μεσολαβούν μήνες ολόκληροι. Ενώ η ψηφιακή επεξεργασία αποκλείει λάθη και αβλεψίες που συχνά οδηγούν σε νέες ταλαιπωρίες, νέες καθυστερήσεις. Ο Άντλας όμως θα ανακουφίσει και το δημόσιο.
υπηρεσίες που εδώ και ένα χρόνο ενισχύθηκαν με ακόμα 85 υπαλλήλους από άλλους τομείς, θα εξετάζουν πολύ περισσότερα αιτήματα σε πολύ λιγότερο χρόνο. Και απαλλαγμένοι πια από τις περίπου 200.000 νέες πράξεις έκδοσης δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, οι υπάλληλοι θα επιταχύνουν έτσι την εξέταση των παλιών αιτήσεων που εκκρεμούν των πιο σύνθετων περιστατικών τα οποία πρέπει να διεκπαιρώσουν. Ήδη και αυτές έχουν επιταχυνθεί κατά σχεδόν 40% σε σχέση με πέρυσι. Και ο στόχος είναι μέχρι τις αρχές του 2022 να μην υπάρχουν πια ληξιπρόθεσμα αιτήματα πέραν των 3 μηνών. Θέλω και πάλι να τονίσω ότι αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ένα πρωτοβήμα. Και εγώ προσωπικά, αλλά και το Υπουργείο και η διοίκηση του ΕΦΚΑ αναγνωρίζει και την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση που υπάρχει στο πρόβλημα της αποδομής των συντάξεων. Όπως είπα όμως, ξεκινάμε από κάπου. Και αυτό το κάπου δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να κλείσω από εκεί που θα μπορούσα ενδεχομένως να είχα ξεκινήσει. Διότι η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης δεν είναι απλά ένα απρόσωπο τεχνοκρατικό βήμα που γλιτώνει χρόνο και συρρυκνώνει γραφειοκρατικό. Δεν είναι ένα απλό μέτρο εξυγχρονισμού που μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή καθημερινότητα, όπως ήδη έχει γίνει, με τις πάρα πολλές υπηρεσίες, οι οποίες είναι πια διαθέσιμες ψηφιακά μέσα από την bilgov.gr. Αντιθέτως, συνιστά μια γνήσια κοινωνική μεταρρύθμιση που έχει στο κέντρο της τον πολίτη και τη φροντίδα του γι' αυτό. Ο Άτλας, θα έλεγα, δεν είναι απλά μια τεχνική απόφαση, είναι μια βαθιά προοδευτική πολιτική επιλογή. Βοηθά τον εργαζόμενο, αποδίδοντάς του με αξιοπρέπεια και με ταχύτητα τους σκόπους μιας ζωής. Καταργεί γραφειοκρατικά εμπόδια που ταλαιπωρούν το δημόσιο και εμποδίζουν τις επενδύσεις. Και τέλος, απελευθερώνει όλο τον κύκλο της απασχόλησης. Γιατί μια καλή και έγκαιρη σύνταξη είναι η άλλη όψη της καλής εργασίας. Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ, κύριε Χάλαρη, για το μεγάλο έργο το οποίο έχετε επιτελέσει. Αυτά για τα οποία θα σας μιλήσουν στη συνέχεια ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Χάλαρης, ήταν πρωτοβουλίες οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες στην υλοποίησή τους. Με εξαιρετικά δύσκολες τεχνικές παραμέτρους, αλλά σήμερα μπορούμε με χαρά να ανακοινώσουμε ότι κάνουμε ένα σημαντικό πρωτοβήμα στην κατεύθυνση για την οποία είχαμε δεσμευθεί. Καλότυχος και καλωστεριωμένος να είναι ο Άτλας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, η παρουσία σας σήμερα εδώ στο Υπουργείο Εργασίας αναμφίβολα αποτελεί μεγάλη τιμή για την πολιτική ηγεσία, τα στελέχη, τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εργασίας και εμένα προσωπικά. Αξιότιμοι υπουργοί, αξιότιμοι πρόεδροι των κοινωνικών εταίρων, αξιότιμοι γενικοί γραμματείς, αξιότιμα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και του ΙΕΦΚΑ. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ιστορική εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της παρουσίασης της ψηφιακής απονομής σύνταξης Άτλας. Είμαι σίγουρος ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει τη σημερινή μέρα ως μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας. Και αυτό γιατί με τη σημερινή εκδήλωση και την εφαρμογή του συστήματος Άτλας ξεκινάει και πραγματοποιείται ένα άλμα στο μέλλον. Το πρώτο βήμα, όπως είπε ο Πρόεδρος. Ένα βήμα που είναι όμως άλμα. Και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας περνάει σε μία νέα εποχή. Κύριε Πρωθυπουργέ, στην επίσκεψή σας στο Υπουργείο μας στις 18 Σεπτεμβρίου, στο κλείσιμο της δικής μου ομιλίας, σας είχα δώσει μία υπόσχεση. Ότι το καλοκαίρι του 2020 θα είστε και πάλι εδώ, μαζί μας, για να εγκαινιάσετε τη λειτουργία του συστήματος Άτλας και να απομνήμετε εσείς τις πρώτες ψηφιακές συντάξεις. Μπορεί να αργήσαμε λίγο, λίγες μέρες, λόγω της πανδημίας, αλλά την υπόσχεσή μας την τηρήσαμε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αυτό που μέχρι σήμερα φάνταζε ακατόρθωτο είναι πια γεγονός.
Από σήμερα ο ΙΕΒΚΑ ξεκινάει τη λειτουργία της ψηφιακής απονομής των συντάξεων. Ωστόσο, από τις 10 Απριλίου είχε ήδη ξεκινήσει η πιλωτική λειτουργία του συστήματος, την οποία εντάξαμε δύο μεγάλες και ευαίσθητες κατηγορίες συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Πρώτον, τις αποφάσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου για τις ασφαλισμένους όλων των ταμείων και τις αποφάσεις σύνταξης γύρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοτική ασφάλιση. Πράγματι, από τις 15 Απριλίου η ηλεκτρονική υπηρεσία στον ΙΕΒΚΑ δέχεται τις πρώτες ηλεκτρονικές αιτήσεις ασφαλισμένων. Οι αιτήσεις αυτές καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν από το σύστημά μας. Διενεργήσαμε πολλαπλούς ελέγχους ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το σύστημα λειτουργεί με ακρίβεια, σωστά και αποτελεσματικά. Αφού λοιπόν ο ΙΕΒΚΑ έκανε όλες τις αναγκαίες επαληθεύσεις, ήρθε η ώρα για την παραγωγική λειτουργία του συστήματος. Σήμερα λοιπόν, 23 Ιουλίου του 2020, εγκαινιάζουμε την ψηφιακή απονομή των συντάξεων κατά την πρώτη φάση, της οποίας θα απονέμονται κατά μέσο όρο 4.000 συντάξεις το μήνα και θα καλύπτεται το 40% των συνταξιοδοτικών αιτημάτων. Μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία σε όλα τα στάδια. Το στάδιο της αίτησης, στο στάδιο της επεξεργασίας, της έκδοσης και τέλος σε αυτό της κοινοποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης του δικαιού. Ξεκινάει λοιπόν μια νέα εποχή για όλους τους πολίτες της χώρας. Η κοινωνική ασφάλιση περνάει σε μια νέα πορεία. Μια πορεία που ξεκινάει σήμερα και θα ανακληρωθεί τέλος του 2021, όπου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΙΕΒΚΑ ολοκληρώνεται η πλήρης λειτουργία του συστήματος Atlas, όπως το περιγράψατε, κύριε Πρόεδρε. Σταδιακά θα εντάσσονται στο σύστημα Atlas και νέες κατηγορίες εξοδοτικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ξεκινάμε όπως έχουμε ήδη πει, τις συντάξεις χειρίας και τις συντάξεις τέως ΟΓΑ, μέχρι το τέλος του 2020. Θα έχουν ενταχθεί όλες οι συντάξεις αναπηρίας, ενώ μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν ενταχθεί και οι υπόλοιπες κατηγορίες συντάξεων γύρατος. Θα φτάσουμε δηλαδή στο τέλος του 2021 να απονέμουμε ψηφιακά το 80 με 85% των συντάξεων. Η ψηφιακή απονομή σύνταξης αποτελεί άρμα στο μέλλον. Και αυτό γιατί? Γιατί αποτελεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Εξαλείφει το φαινόμενο της πολυετούς αναμονής για τους συνταξιούχους και δίνει τέλος στην ταλαιπωρία της προσκόπησης των δικαιολογητικών εγγράφων. Γιατί? Η ψηφιακή απονομή της σύνταξης εκμηδενίζει τα λάθη της χειρόγραφης διαδικασίας και εξαλείφει πλήρως τις ουρές στα καταστήματα του ΙΕΒΚΑ. Γιατί ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να απευθύνεται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και να συγκεντρώνει απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς η άκρησή τους θα γίνεται ηλεκτρονικά αυτόματα από τον ΙΕΒΚΑ. Γιατί για τον πολίτη δεν θα υφίσταται πλέον καμία ανάγκη να απευθύνεται σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, σπαταλώντας χρήμα και χρόνο προκειμένου να του απονομηθεί το αυτονόητο, η σύνταξή του. Γιατί η κοινοποίηση της εξοδοτικής απόφασης στο δικαιούχο θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email του, κατευθείαν χωρίς καμία άλλη αναμονή, όπως θα δούμε σε λίγο στο τέλος της διαδικασίας. Συμπερασματικά, με αυτά τα εργαλεία και με αυτούς τους ρυθμούς μετατρέπουμε μια πολύχρωμη, επίπονη για τον πολίτη διαδικασία σε μια απλή ολιγόλεπτη πράξη. Ενώ μέχρι χθες η απόφαση της συνταξιοδότησης απαιτούσε πολύμερη επεξεργασία του συνταξιοδοτικού φακέλου, που έφτανε μέχρι και τους 24 μήνες, τώρα θα ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή της αίτησης. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ενώ μέχρι χθες ο δικαιούχος χρειαζόταν να προσκομίσει μέχρι και 9 διαφορετικά δικαιολογητικά, όπως σωστά είπατε κύριε Πρόεδρε, τώρα πια δεν θα χρειάζεται να προσκομίσει κανένα έγγραφο. Ενώ μέχρι χθες, για να υπάρξει απόφαση, ήταν αναγκαία η εμπλοκή αρκετών υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων, τώρα με την ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών όλα θα γίνονται αυτόματα και άμεσα. Ενώ μέχρι χθες η απόφαση της συνταξιοδότησης απαιτούσε τουλάχιστον 2 μήνες για να διεκπληρωθεί και να αποσταλείται ηλεκτρονικά στο δικαιούχο της σύνταξης, τώρα άμεσα θα κοινοποιηθεί στο email. Τα ωφέλη είναι πολλά και μετρήσιμα πλέον για τον κάθε πολίτη. Η νέα ψηφιακή διαδικασία επιταχύνει ταχύτητα εξυπηρέτησης, την οποία δικαιούνται οι πολίτες καθώς ολοκληρώνουν τον εργασιακό τους βίο. Διασφαλίζει διαφάνεια, εξάλληψη λαθών και γραφειοκρατία. Προσδίδει κύρος και αξιοπιστία στις δημόσιες υπηρεσίες και αλλάζει τον τρόπο που βλέπουν οι πολίτες στο δημόσιο τομέα. Κομίζει σεβασμό στους απόμακρους της ζωής και στην τρίτη ηλικία. Και τέλος, πετυχαίνει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης και μιας ευγνωμούμενης πολιτείας. Εγείρεται όμως ένα εύλογο ερώτημα.
πράγματα. Η ψηφιακή απονομή σύνταξής μας αντιμετωπίζει οριστικά το θέμα της απονομής σύνταξης από τώρα και στο μέλλον, στους νέους συνταξιούχους. Τι θα γίνει όμως με τις εγκρίμες συντάξεις? Και σε αυτή την ερώτηση η λύση βρίσκεται στο σύστημα Atlas. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία της απονομής των συντάξεων, εκτός από διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, εγγυάται και μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων. Τη στιγμή που το σύστημα Atlas θα απονέμει εκατοντάδες συντάξεις καθημερινά αυτόματα, την ίδια ώρα θα απελευθερώνεται και ανθρώπινο έμπειρο χρήσιμο δυναμικό του ΙΕΚΑ, που θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο στα τμήματα απονομής των εγγραφών συντάξεων. Άρα, σταδιακά και έως την πλήρη λειτουργία του Atlas, όπως των εγγραφών συντάξεων, θα φθήνει συνεχώς μέχρι την πλήρη εξάλληψή τους. Κυρίες και κύριοι, το σύστημα Atlas και η ψηφιακή απονομή των συντάξεων αποτελούν αναμφίβολα τον πρώτο και σημαντικότερο ψηφιακό μετασχηματισμό στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω μαζί με τους συνεργάτες μου το δημιουργικό και μεταρρυθμιστικό έργο στο Υπουργείο Εργασίας. Μετά τη θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, του Α21, τη δημιουργία του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Ρίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, τη δημιουργία του ελεκτρικού συστήματος Άρτεμις, μέσω του οποίου χτυπήσαμε στη ρίζα την αδύνατη εργασία, τη δημιουργία του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, με την οποία καρτογραφήσαμε την αγορά εργασίας και η οποία λειτουργεί ως ασπίδα για τους εργαζόμενους, τη δημιουργία του συστήματος Ήλιος, με τον οποίο φωτίσαμε το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα και εξαλείψαμε για πάντα τις παϊμούς συντάξεις, την ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση, το νόμο 4670 του 20, τη δημιουργία του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης, του ΙΕΦΚΑ, με τη διοικητική και οργανωτική ενομίση όλων των φορών απονομής σύνταξης. Σήμερα υλοποιούμε το όραμα της ψηφιακής σύνταξης που μέχρι τώρα φάνταζε αδύνατο έως ακατόρθωτο. Κύριε Πρόεδρε, ερχόμενος εδώ τον Ιούνιο του 2019, έπιασε το νήμα από το σημείο που το είχαμε αφήσει το Δεκέμβριο του 2014. Υλοποιώντας ένα όραμα ετών, μια δίκαιη απέτηση της κοινωνίας, μια κορυφαία κυβερνητική εξαγγελία, αλλά και ένα προσωπικό στοίχημα. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πραγματικά κοινωνική μετέρρυνση, όπως είπατε. Στην προσπάθειά μας αυτή, είχαμε αναγκό την άριστη συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μυρακάκη, αλλά και τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, οι οποίοι συντόμησαν το έργο της ψηφιοποίησης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του ΙΕΚΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Δίκησης. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι το εγχείρημα αυτό δεν θα ολοκληρωνόταν εάν στο πιδάλιο του ΙΕΦΚΑ δεν ήταν ο εξαιρετικός επιστήμονας και φίλος μου Χρήστος Χάλαρης, με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει την υλοποίηση του μεγάλου αυτού στόχου ήδη από το 2013. Ο Χρήστος δίνει καθημερινά τη μάχη μαζί με τους πολιτητές του, το έψιχο δυναμικό του σε εργαζόμενους δηλαδή του ΙΕΦΚΑ, για να αλλάξει το πρόσωπο του μεγαλύτερου και πλέον μοναδικού ασφαλιστικού φορέα της χώρας μας. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τις προσπάθειες που καταβάλλουν. Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να προσθέσω και κάτι ακόμα. Αγαπητέ Πρόεδρε, το επίτευγμα Atlas όχι μόνο έχει πλέον την προσωπική σας φραγίδα ως Πρωθυπουργού της χώρας, αλλά θα κατοχωρηθεί, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, στη συνείδηση της κοινωνίας ως μία από τις πιο πετυχημένες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής μας. Καλό τάξη δώσω, ο Atlas. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, εκλεκτοί καλεσμένοι, η ψηφιακή απονομή σύνταξης απετέλεσε σίγουρα το μύχιο πόθο κάθε διοίκησης που βρέθηκε διαχρονικά στη θέση ενός ασφαλιστικού ταμείου. Και τη λιδία λίθο αποτελεί σήμερα για την αντιμετώπιση ενός προγράμματος πολυετούς, το οποίο έχει ταλανίσει τους ασφαλισμένους μας. Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος καθιστούσε αναγκαία την ανάπτυξη της λύσης αυτής σε διαφορετικά στάδια. Αν κάνουμε ένα γρήγορο ταξίδι πίσω στον χρόνο από το Σεπτέμβριο, οπότε αναλάβαμε και τη διοίκηση του οργανισμού, μπορούμε πολύ γρήγορα να δούμε ποια ήταν τα στάδια για την ολοκλήρωση αυτής της πρώτης φάσης που καλύπτει δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων και μελλοντικών συνταξιούχων. Ξεκινήσαμε αυτό που έλειπε πάντα σε ανάπτυξη συστημάτων με την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου. Αποτέλεσμα αυτής
ήταν και η επαγγελματική απαλληφή δικαιολογητικών και παιδικών διαδικασιών. Στη συνέχεια, από τις αρχές του χρόνου, ξεκίνησε η ανάπτυξη των αναγκαίων εφαρμογών, ο έλεγχος τους, η πιλωτική λειτουργία και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ξεκινήσουμε την παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος. Στην ουσία, αυτό που κάναμε είναι ότι μετατρέψαμε μια μηχανογραφική διαδικασία απονομής σε μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία απονομής. Αλλάξαμε το ρόλο του ασφαλισμένου, ο οποίος με βάση την προϋφιστάμενη κατάσταση είχε μετατραπεί σε έναν άτυπο κλητήρα των υπηρεσιών του ΙΕΦΚΑ. Έπρεπε να συγκεντρώσει δικαιολογικά, να έρθει στα υποκαταστήματα να τα υποβάλει και να τα προσκομίσει. Στη συνέχεια, όταν έφτανε η χρονική σειρά της αίτησής του, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ προχωρούσαν στην αξιολόγηση στον έλεγχο των προϋποθέσεων και στην έκδοση της απόφασης και στην τακτηρονομική αποστολή της στους ασφαλισμένους. Αυτή η διαδικασία έχει αλλάξει πλήρως. Πλέον απαιτείται μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση και στη συνέχεια αυτόματα το πληροφοριακό σύστημα Atlas προχωρά στον έλεγχο των προϋποθέσεων, την έκδοση της απόφασης και την ηλεκτρονική αποστολή της απόφασης με email στο email του δηλώσεω δικαιούχου. Αναφέρθηκατε και εσείς κύριε Πρωθυπουργέ και εσείς κύριε Υπουργέ στα 9 δικαιολογητικά τα οποία αναγκάζαμε τον πολίτη να συγκεντρώνει προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του. Αρκετά από αυτά έμειναν και διαφορετικές υπηρεσίες. Έπρεπε να πάει στο ληξιαρχείο, στο δημοτολόγιο, στο δικαστήριο, προκειμένου να βγάλει πιστοποιητικά. Σήμερα δεν χρειάζεται να μας φέρει απολύτως τίποτα. Και αυτό γιατί πολύ απλά με τη βοήθεια και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταφέραμε να διασυνδεθούμε με όλα τα κύρια συστήματα του κράτους και να απλούμε από το ληξιαρχείο, από το σύστημα του δημοτολογίου, από το σύστημα της ελληνικής αστυνομίας και από τα συστήματα των τραπεζών όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης. Όπως προαναφέρθηκε, έχουμε ήδη προγραμματίσει και λειτουργούμε για τις τρεις επόμενες φάσεις ώστε στο τέλος του επόμενου έτους να έχουμε λύσει οριακά το πρόβλημα. Θα ήθελα εδώ και εγώ από την πλευρά της διοίκησης να τονίσω ότι η κυρίαρχη έννοια αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο γρήγορα θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε το στόχο που παραλάβαμε στις εκκρεμείς αιτήσεις. Στόχο φανερό, στόχο και κρυφό που ανακαλύψαμε μετά. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Διπουτάρ του ΙΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι γενικοί διευθυντές, κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Σπύρος Βαγλατζής και επί 17 συνεχόμενα έτη υπηρετώ στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα στο τομέα των συντάξεων. Προέρχομαι από τον φορέα μισθωτών του τέως η ΚΑΕΤΑ και όλα αυτά τα χρόνια κύριο μέλημα είχα όπως και όλοι οι συνάδελφοι να υπηρετούμε τον ευαίσθητο αυτό χώρο προασπιζόμενοι τα συμφέροντα του οργανισμού μας και ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, οι οποίοι μετά από πολλά έτη επίπονου εργασιακού βίου, προσήρχοντος στις υπηρεσίες μας, προκειμένου να υπηρεθούν για τη διαδικασία υποβολής αίτησης αξιοδότησης. Δυστυχώς, διαχρονικά, τούτο αποτελούσε άγχος για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών, αφού ύστερα από αφρώες στις αξιοδοτήσεις υπαλλήλων, ο χρόνος αναμονής ξεπερνούσε κατά πολύ την υπομονή τους και ως εκ τούτου τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη πλευρά, τόσο εγώ, όσο και οι συνάδελφοί μου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλαμε, την υποστήριξη από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που λίγο έως και πολύ λειτουργούσαν σε όλους τους φορείς, η θέα του σωρού από φακέλους και το πλήθος των εγγράφων που έπρεπε να ταξινομηθεί και να συσχετιστεί αποτελούσαν για εμάς μια εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση σε πολλαπλά επίπεδα. Υπήρξαν περίοδοι που η κατάσταση σημείωνε πρόοδο και οι εργαζόμενοι αισθανόμασταν δικαιωμένοι για την θετική ανταπόκριση αυτής της προσπάθειας. Όμως η διαδικασία αυτή κατά αυτή παρέμεινε χρονοβόρα, εξαντλητική για τους ασφαλισμένους και δεσμευτική για εμάς τους εργαζόμενους.
πως το τελευταίο χρονικό διάστημα εντάχθηκα στο πλαίσιο μιας καταρχήν κλειστής ομάδας υπαλλήλων που κλείθηκε να διαχειριστεί μια νέα εντελώς μοντέρνα διαδικασία απονομής σύνταξης. Κληθήκαμε να επεξεργαστούμε ένα μοντέλο χωρίς τα βαρύδια του παρελθόντος που συνίστατο σε μια δέμον διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών από την πλευρά του ασφαλισμένου και σε μια εξαντλητική επεξεργασία αυτών από πλευράς υπαλλήλων. Το πρώτο ξάφνισμα το διαδέχτηκε η επιβεβαίωση ότι ο νέος τρόπος έκδοσης απόφασης ταξιοδότησης, ο οποίος κατά την άποψή μου αποτελεί τη σκέλευση τομής του δημόσιου τομέα, παρέχει τα εχέγγυα όχι μόνο της ταχύτητας, αλλά και της ορθότητας ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική άρνηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, η απλή και φιλική διαδικασία για τον πολίτη υποβολής της αίτησης και η ταχύτητα έκδοσης της απόφασης με κάνουν να έχω τη βεβαία ελπίδα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα για την πατρίδα μας εποχή. Έχω τη βεβαιότητα ότι η πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες θα συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή ώστε να συνεργηθούν και οι άλλες κατηγορίες συντάξεων έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εφικτή αφενός με την απομείωση των παλαιών εκκρεμωτήτων αφετέρου δε η απρόσκοπτη εκπαιδεύση των νέων ετοιμάτων. Εάν συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει χρονική σύγκληση και ο χρόνος αναμονής για τις πλέον δύσκολες υποθέσεις θα κυμαίνεται σε ανοιχτά χρονικά όρια. Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και όπως έχω διαπιστώσει από την ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η νέα μεθοδολογία ματοποιημένης διαδικασίας έκδοσης στα εσωτερικών αποφάσεων θα απελευθερώσει τους υπαλλήλους από παλαιές αγκυλώσεις και θα προσφέρει στους πολίτες υπηρεσίες υψηλού επιτέλου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου δόθηκε να βρεθώ ενώπιόν σας και να ευχηθώ στον αξιότιμο Πρωθυπουργό δύναμη και καλή επιτυχία στα κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν. Ευχαριστώ. Με την ψηφιακή απονομή σύνταξης Atlas, η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα μπαίνει σε μία νέα εποχή. Η αρχή γίνεται με δύο μεγάλες κατηγορίες, τις συντάξεις γύρατος σε αγρότες και τη μεταβίβαση συντάξεων λόγω θανάτου, οι οποίες πλέον θα δίνονται στους δικαιούχους με πολύ απλό τρόπο. Πώς? Αρχικά πληκτρολογούμε syntaxis.gov.gr, επιλέγουμε είσοδος και πιστοποιούμαστε στην υπηρεσία με τους κωδικούς του TaxisNet. Συμπληρώνουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνό μας, όπου θα λάβουμε τις αυτόματες ενημερώσεις για την απόφαση που θα εκδοθεί ψηφιακά. Επιλέγουμε τον τύπο σύνταξης για τον οποίο επιθυμούμε να υποβάλουμε αίτηση. Αυτόματα από το σύστημα αντλούνται τα προσωπικά μας στοιχεία και τα στοιχεία της ασφαλιστικής μας ιστορίας. Μία σειρά από απλές ερωτήσεις αντικαθιστούν την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών από άλλες υπηρεσίες. Με βάση τις απαντήσεις, τα στοιχεία των δικαιολογητικών αντλούνται αυτόματα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης και την υποβολή της αίτησης. Αμέσως μετά, ελέγχονται οι προϋποθέσεις και οι κανόνες θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης και εκδίδεται η απόφαση απονομής σύνταξης, η οποία σχεδόν ταυτόχρονα κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικαιούχου. Μια πολύμινη και επίπονη διαδικασία αυτοματοποιείται και μετατρέπεται σε μια απλή, ολιγόλεπτη ηλεκτρονική συναλλαγή, ενώ επισπεύδεται και η διαδικασία εκαθάρισης και πληρωμής έως και 30 ημέρες. Μέχρι το τέλος του έτους ενσωματώνονται στο σύστημα Atlas οι ψηφιακές απονομές συντάξεων αναπηρίας και σταδιακά εντός του 2021 η πλειοψηφία των υπόλοιπων συντάξεων. Απλά, με αξιοπιστία και αξιοπρέπεια, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, με τον σεβασμό που οφείλει να δείχνει κάθε σύγχρονο κράτος προς τους πολίτες του. Ψηφιακή απονομή σύνταξης Atlas. Νέα εποχή στην κοινωνική ασφάλιση.
ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πιλωτική εφαρμογή του συστήματος και να ξεκινήσει αμέσως επίσημα η λειτουργία του συστήματος Atlas που από εδώ και πέρα ανοίγει και δεν θα σταματήσει ποτέ. Λοιπόν, έχουμε εδώ το... Αυτό που έκανα έτσι το προηγούμενο διάστημα. Ας σκεφτούμε τώρα ότι αυτό θα γίνεται αυτόματα μετά το τέλος επίδυσης. Κάποιος θα υποβάλει αίτηση και αυτόματα... Όχι, αυτές οι τάξεις είναι από 15. Είναι πάρα πολλές. Το νούμερο είναι 3.099 συντάξεις. Θα απαντήσω και την άλλη κατηγορία. Κύριε Χάρα, να το απαντήσεις εσύ αυτό. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Λοκά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.